παίκτη που δεν ήταν ποτέ παλτό και ήταν πάρα πολύ δυνατό. Μιλάμε για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Τάνο του Survivor. Ήταν κάπα. Ο οποίο έβγαλε το παλτό, έβαλε κοστούμάκι και είπες είναι ένα κουκλί. Όχι, είπα δεν ήταν ποτέ. Εδώ φοράει καλό που κάμισο, αλλά τον τελευταίο καιρό. Και θα σα πω γιατί το εστιάζω στο ενδυματολογικό, έχει λόγο. Λοιπόν, ο Γιώργο Αγγελόπουλο μίλησε στην Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή τη στο Σφαίρα. Εξέφρασε τι φιλοδοξίε του να γίνει παρουσιαστή και απαντάει. Για τη σχέση με τις γυναίκες της ζωής του και αν ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Οι φήμες που ακούγονται για σχέση μεταξύ τους, τα είπε όλα. Χάσαμε το κορμί. Ισχύει αυτό που διαβάσαμε ότι θα παρουσιάζει το Survivor Πανόραμα. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση, αλλά το θα δούμε. Δεν ξέρω. Ήθελες. Αν θα ήθελα, θα πρέπει να το σκεφτώ. Νιώθεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις σε ένα ρόλο παρουσιαστή? Δεν έχω ξαναδουλέψει ως παρουσιαστής. Κάνουμε. Τα time out βραβεία τέλος του μήνα στην Κύπρο, όπου είναι ένα πρώτο βήμα όσον αφορά την παρουσίαση κάποιου event και είναι και ένα καλό τεστ για μένα. Οπότε από εκεί πέρα θα δούμε. Ανέβασες ένα βίντεο πρόσφατα στο Instagram που το διέψευσε ένας οίκος Versace, αν δεν κάνω λάθος. Τι είχε γίνει ακριβώς, Dior, συγγνώμη. Συμμετείχα σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί για αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε. Έχει βγει όλο αυτό από τη στιγμή που επεξηγούνται τα πάντα κάτω από το post που έχω κάνει στη λεζάντα μου. Τα δημοσιεύματα θέλουν να έχει σχέση με την Ντορέτα Παπαδημητρίου και μάλιστα η πρώτη γνωριμία να έγινε το καλοκαίρι που είχε έρθει στη Σκιάθο. Με ρωτήσαν κάποτε αν είχα σχέση και είχα πει ότι είχα τρεις σχέσεις στη ζωή μου. Δεν έχει να κάνει ούτε με την κυρία Παπαδημητρίου, ούτε με την Ντορέτα, ούτε με κανέναν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε να με βγάζετε ζευγάρι από τη στιγμή που έχουμε δηλώσει ότι είμαστε φίλοι, έχουμε γνωριστεί και θα κάνουμε και δουλειά μαζί τέλος του μήνα. Θα συμπαρουσιάσουμε τα time out. Ποιες γυναίκες πιστεύεις ότι του αρέσουν? νομίζω ότι δεν έχει. Μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, ποιες? Οι γυναίκες. Οι γυναίκες που. Καλή σπάσταση, ίσως. Όχι, να είναι γυναίκα. Αν μπορείς τώρα να. Ή από την Σκιάθο. Συγγνώμη, το μου αρέσουν οι γυναίκες. Δεν μου αρέσουν πολλές γυναίκες. Μην περιμένετε στη γωνία. Έτσι, μου αρέσει οποιαδήποτε επιλογή μου στη ζωή να είναι γυναίκα. Η γυναίκα έχει πάρα πολλούς τομείς. Από ό,τι κατάλαβα, θέλω να σε παντρέψουμε. Δεν σας έχει βάλει μάνα μου, φαντάζομαι. Μην με περιμένετε στη γωνία. Μην με περιμένετε στη γωνία. Ναι. Όχι, Γιώργο. Όχι. Η Σοφία δεν θα πάει στη γωνία. Εννοεί μην παρεξηγείτε αυτό που λέω, ότι μ' αρέσουν πολλές γυναίκες. Ναι, όταν έδινε η Κλεοπάτρα το βίντεο την Πάσα, έλεγα το χάσαμε το κορμί για την Ντορέτα, τι ωραίο παιδί, τάζει τεστοστερόνι που λένε λαϊκά αφού μιλάμε έτσι σήμερα. Αλλά όχι, Γιώργο μου. Όχι, όλα Γιώργο μου. Γιατί μόνο η Σοφία, δεν σε πείραξε. Μην με περιμένετε στη γωνία. Κάτσε λίγο, έχει γιατί γίνει κατάσταση. Είναι λίγες αυτές που περιμένουν τον Τάνο. Λέτε, είχε γίνει χαμός με τον Τάνο. Αλλά δεν μου αρέσει το λαϊκό παιδί το οποίο αγαπήσαμε μέσα από ένα reality επιβίωσης ξαφνικά να γίνεται επαγγελματία celebrity. Δεν μου αρέσει αυτό. Επαγγελματία celebrity το λες εσύ, αλλά από εκεί και πέρα το ότι λέει για τις γυναίκες. Το λέει για τις γυναίκες τι σχέση έχει με αυτό. Έχει, γιατί αυτό το attitude έχει. Έχει το attitude ότι επειδή είμαι celebrity έχω και όποια θέλω. Ο άνθρωπος μετράει και έχει φανεί ότι μετράει τις γυναίκες. Δεν είναι περιμένετε στη γωνία στα σχόλιά σας να με κατηγορήσετε ότι είπα ότι μου αρέσουν πάρα πολλέ γυναίκες. Γυναίκες, αυτό είπε. Και μην με περιμένετε στη γωνία. Είπε ότι ξέρω ότι ασχολείστε μαζί μου. Αυτό δεν εννοείς. Ότι ξέρω ότι ασχολείστε μαζί μου. Αυτό που λέω, ότι έγινε επαγγελματία celebrity και θεωρεί ότι μπορεί να έχει και όποια γυναίκα θέλει. Δεν είπε αυτό. Μην με περιμένετε στη γωνία να σχολιάσετε ότι έχω πολλές γυναίκες. Όχι. Μην με περιμένετε στη γωνία τώρα. Ήταν αστιάκι. Τι να κάνει εσείς τώρα, άμα το ακούει και η Ντορέτα, τι να πει. Παιδιά, ναι, δεν είπα ναι. Αυτό. Λέει, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Μην παρεξηγηθώ, μην με περιμένετε στη γωνία. Όχι, είπα και πολλές γυναίκες. Δεν εννοώ πολλές. Η γυναίκα που έχει πολλούς τομείς. Εμένα μου αρέσουν. Γι' αυτό χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Οι γυναίκες. Όχι οι πολλές. Μου αρέσουν οι γυναίκες. Όχι οι πολλές. Μην περιμένετε στη γωνία. Μην με περιμένετε στη γωνία. Όχι οι πολλές. Όχι, μην με στείνετε. Μην με πυροβολήσετε στα σχόλιά σα μετά στι εκπομπέ. Αυτό εννοεί αυτό. Τι? Νομίζω λέει στα κορίτσια να μην συνοστίζονται. Αυτό λέει. Ναι, αυτό λέει. Στα κορίτσια να μην συνοστίζεστε. Αυτό λέει. Παιδιά, έπρεπε κάτι να πει γιατί ακούει και η Ντορέτα. Δεν καταλαβαίνετε. Παιδιά, δεν λέει αυτό. Είπε, μην με παρεξηγήσετε. Ο πληθυντικός που χρησιμοποίησα για τις γυναίκες δεν είναι ότι είμαι γυναικά και θέλω παράλληλα πάρα πολύ. Θεέ μου, που έχουμε φτάσει. Κάνουμε ενοιολογική ανάλυση στα λεγόμενα του Γιώργου. Σημειολογική λέγεται. Σημειολογική, αυτό. Σημειολογική, έχεις δίκιο. Μια βόμβα ο Τσουρός το πήρατε, χαμπάρι. Τι είπε. Λέει, παιδιά, ακούει και η Ντορέτα. Άρα έχουν σχέση με την Ντορέτα. Παιδιά, λέω ότι. Τι θα έλεγε το παιδί, ακούει και η Ντορέτα και πρέπει να δικαιολογήσει αυτά που λέει. Κάτσε μισό λεπτάκι. Να το πάρουμε από την αρχή. Γιατί όχι, δεν μπορούμε να το πάρουμε από την αρχή. Πέρασαν 20 λεπτά, πάμε σε άλλο θέμα. Ωραία, συμφωνώ. Πάμε σε άλλο θέμα. Συμφωνώ. Λοιπόν,